Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα πάλι συνταγή για τυρί. Μου ζητάτε να σας δείξω διάφορα είδη τυριών. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πάλι τυράκι. Μεγάλα του εμπορίου, είτε κατσικίσιο, είτε αγελαδινό, είτε πρόβειο, θα φτιάξουμε ένα ωραίο ξινό τυρί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, εδώ έχουμε 3,5 κιλά με 4 κιλά γάλα, έτσι. Περιμένουμε να ανεβάσουμε θερμοκρασία, πρέπει να φτάσουμε πάνω από 80 βαθμούς. Έτσι, χρειαζόμαστε θερμόμετρο. Λοιπόν, μόλις περάσουμε τους 80 βαθμούς, στους 82 βαθμούς Κελσίου, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι για κάθε λίτρο ρίχνουμε 80 γραμμάρια ξύδι και για κάθε λίτρο ρίχνουμε 8 γραμμάρια αλάτι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Βλέπετε, έχει αρχίσει και βγάζει μπουρμπουλήθρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε. Έτσι, θα ρίξουμε το ξύδι μας. Θα ρίξουμε το αλάτι μας. Λίγο νερό. Το γραμμάρια για να κάνουμε αυτό που είδατε, δηλαδή να ρίξουμε λίγο νεράκι από πάνω. Και τώρα θα το αφήσετε τουλάχιστον 15 λεπτά με 20 για να μπορέσει να κόψει. Το αφήσαμε 20 λεπτά, έτσι έχει ήδη κόψει. Πάμε σιγά σιγά να το ρίξουμε σε τσαντίλα, έτσι το λένε, ή σε τούλι, ανάλογα τι έχετε. Παίρνουμε τις 4 άκρες. Και το αφήνουμε να στραγγίξει. Θα το αφήσετε να στραγγίξει τουλάχιστον για μισή με μία ώρα. Από μισή ώρα και εφόσον έχει στραγγίξει αρκετά, θα πάρουμε το τυράκι μας. Και θα το μεταφέρουμε σε αυτά τα ειδικά δοχεία. Όσο το μεταφέραμε, βλέπετε από 3 κιλά, 3,5 κιλά γάλα, πόσο λίγο βγήκε, έτσι. Λοιπόν, του δίνουμε το σχηματάκι που πρέπει, το βοηθάμε και λίγο με ένα άλλο κουτάκι. Και το αφήνουμε τώρα να στραγγίξει. Πρέπει να στραγγίξει τουλάχιστον για 2 με 3 ώρες. Από 4 ωρίτσες το ξεφορμάρισα. Το τυράκι είναι έτοιμο. Έτσι, τρώγε τον νωπό. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι
και έτοιμο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.μαγειρικέσαπολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.